να σας ευχαριστήσω και για την υποδοχή και για την ενημέρωση που έγινε μέχρι στιγμής και αυτή που θα ακολουθήσει από τους υπόλοιπους εκπροσώπους των σωματείων. Το ΚΚΕ επισκεπτόμενο τη Κέρκυρα για μια σειρά εκδηλώσεων αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα μπορούσε παρά να κάνει μια πρώτη σημαντική στάση από τους φορείς της πόλης στο εργατικό κέντρο της Κέρκυρας. Γιατί ξέρετε ότι το κόμμα μας ιδρύθηκε ως κόμμα της εργατικής τάξης για την προάσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης πριν 103 περίπου χρόνια και έκτοτε κάνει προσπάθεια, δίνει όλες του τις δυνάμεις έτσι ώστε να υπηρετεί αυτά τα συμφέροντα από όλα τα μετερίζια. Πρώτα απ' όλα στους καθημερινούς αγώνες μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Και βεβαίως αυτή, να το πω έτσι, η αναγκαιότητα του να βρισκόμαστε εδώ και να συζητάμε δεν έχει μόνο την ιστορική της διαχρονική σημασία, αφορά το σήμερα. Γιατί και σήμερα που είμαστε στον 21ο αιώνα, που υπάρχουν τεράστιες κατακτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας, όπως και σε άλλες χώρες του κόσμου, η εργατική τάξη, ο λαός, εξακολουθεί να υποφέρει και να μην μπορεί να απολαμβάνει όλο αυτό τον πλούτο που παράγει ο ίδιος. Και βέβαια, όπως σωστά είπατε, και η Κέρκυρα είναι ένας τέτοιος ευλογημένος τόπος, όπως είναι και όλη η Ελλάδα, με τεράστιες δυνατότητες που μένουν αναξιοποιητές ή υπονομεύονται από αυτό που λέμε καπιταλιστικό κέρδος. Δηλαδή, άμα ο άλλος στο μυαλό του έχει πώς θα γίνει ανταγωνιστικός, πώς θα βάλει περισσότερα ευρώ στη τσέπη του και θα τα διαθέσει και διεθνώς σε επενδύσεις, σε μετοχές και πάει λέγοντας και είναι αυτοί που έχουν την πραγματική εξουσία στη χώρα, τότε δεν μπορεί να ευημερεί και η πλειοψηφία των εργαζομένων, οι οποίοι είναι είτε άνεργοι και εδώ στην Κέρκυρα, είτε ακόμα και όταν δουλεύουν ή έχουν μια δουλειά, είτε εποχιακοί άλλοι, είτε μόνιμοι, μονιμότεροι κάποιοι άλλοι, εντούτοις το εισόδημα εξανεμίζεται και σε περιόδους κρίσης και σε περιόδους ανάπτυξης. Είδατε τι περάσαμε την δεκαετή βαθιά οικονομική κρίση, όπου γινόταν, έπεφτε το τσεκούρι, το κούρεμα των μισθών, των επιδομάτων, άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων, έπεφτε κατευθείαν με τα μνημόνια και ήταν κρίση και έτσι το δικαιολογούσαν όλοι οι κυβερνώντες, μηδενός εξαιρουμένου όλων των άλλων κομμάτων, και τώρα που υπάρχει μια ανάπτυξη υποτίθεται, έστω ασθενική, έστω μικρή, αλλά υπάρχει μια οικονομική ανάπτυξη όπως όλοι λένε οι κυβερνώντες, πάλι ο λαός την πληρώνει οι εργαζόμενοι. Ακόμα και κάποια ψίχουλα που με αγώνες ή δίνονται ακριβώς λόγω της επεκτατικής πλέον πολιτικής και όχι της περιοριστικής, του περιορισμού των μισθών, των μεροκαμάτων κλπ. Που υπήρχε πριν, κάνουν την επεκτατική πολιτική, εν τούτης πάλι την πληρώνει γιατί υπάρχουν τεράστιες ανατιμήσεις. Γιατί όλοι μας ξέρουμε και εσείς το ξέρετε και η εργατική τάξη, ο λαός το ζει στο πετσί του, ότι με την επεκτατική πολιτική αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις, αυξάνεται ο πληθωρισμός, αυτό φέρνει ανατιμήσεις στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, σε όλα αυτά που έχει ανάγκη για να ζήσει ο εργαζόμενος, η λαϊκή οικογένεια, δημιουργείται η ακρίβεια και εξανεμίζεται ακόμα και αυτό το πενιχρό εισόδημα που μπορεί να δίνεται. Ακόμα και οι υποσχέσεις που δίνουν τα διάφορα κόμματα εξουσίας, δυστυχώς θα εξανεμιστούν την ίδια ώρα που θα δοθούν, λόγω της ακρίβειας. Λόγω επίσης της φορολογίας, η οποία όλο θα μειωθεί, όλο θα καταργηθεί και ο ένφυε και το ένα και το άλλο κλπ. Μας υπόσχονται οι κυβερνώντες, αλλά εν τούτης περνάνε μέτρα και δίνουν φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, στις μεγάλες, για παράδειγμα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στους ομίλους και στις πολυεθνικές, φοροαπαλλαγές, δεν πληρώνουν ουσιαστικά τίποτα και φορτώνουν τα βάρη στον εργαζόμενο, στη λαϊκή οικογένεια. Και από αυτή την άποψη αυτά τα προβλήματα είναι στην επικαιρότητα, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Εμείς, ειδικά με το πρόσφατο συνέδριό μας,
το 21ο συνέδριο, να δούμε τι θα πούν και τα άλλα κόμματα με τα συνέδριά τους. Όλο τα κάνουν εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά ακόμα να τα δούμε. Πολλοί τα έχουν προγραμματίσει τώρα. Η Νέα Δημοκρατία σε λίγους μήνες, το ΠΑΣΟΚ κάνει τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης το Φεβρουάριο, το ΜΕΡΑ 25 και πάει λέγοντας. Εμείς κάναμε πριν μερικούς μήνες ένα πετυχημένο συνέδριο και όπως θα είδατε, μια σημαντική απόφαση, συζήτηση που κάναμε σε όλο το κόμμα και τη δώσαμε και προφανώς θα την έχετε προμηθευτεί κι εσείς, αφορά πώς θα βοηθήσουμε τους εργαζόμενους, την εργατική τάξη, πώς θα συμβάλλουμε για την ανασυγκρότηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, για την αλλαγή των αρνητικών συσχετισμών, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν και να οργανώσουν την πάλη τους οι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία τους, που πρέπει να γίνουν μαζικά, μέσα από τα εργατικά κέντρα, μέσα από τις ομοσπονδίες, γενικά τους συλλογικούς φορείς που δρούν. Και σε αυτό προσπαθούμε να συμβάλλουμε, γιατί θεωρούμε απαραίτητο και ότι πρέπει να μαζικοποιηθούν τα σωματεία, να διεκδικήσουν, ότι πρέπει το περιεχόμενο του αγώνα να έχει τέτοιο προσανατολισμό ώστε πραγματικά να πιέζει και την μεγαλοεργοδοσία, αλλά και τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς, τα υπουργεία, αυτούς που διαχειρίζονται τα προβλήματα και βεβαίως να παλεύει μέχρι την οριστική κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, όλων των αντιλαϊκών νόμων, όπως είναι και ο πρόσφατος το νόμος έκτρωμα, όπως τον έχουμε ονομάσει σωστά, του Χατζηδάκη, ο οποίος βάζει και νέα εμπόδια εκτός των άλλων στο συνδικαλιστικό κίνημα, στα εργατικά κέντρα, στα σωματεία, στη διεκδίκησή τους. Και μέχρι να γίνει η οριστική κατάργηση αυτών των νόμων, όπου θα έχει αλλάξει ο συσχετισμός, θα είναι πραγματικά στους δρόμους μαζικά η εργατική τάξη, ο λαός και το ΚΚΕ πιστεύουμε πολύ πιο δυνατό, θα πρέπει να τον στείλουμε στα χαρτιά και να μείνει στα σκουπίδια όλους αυτούς τους νόμους, όπως κάναν συνάδελφοί σας σε άλλους κλάδους. Ξέρετε, όπως και εσείς εδώ με τους αγώνες έχετε καταφέρει τέτοια πράγματα, να πάμε έστω ένα βήμα μπροστά για το καλό των εργαζομένων. Και αναφέρομαι στους συναδέλφους στα e-food ή ξέρω εγώ για παράδειγμα στην Κόσκο, στο λιμάνι, που κάναν πολύ ωραίους και πολύχρονους αγώνες και καταφέραν κατακτήσεις και πετάξαν πραγματικά στην άκρη αυτούς τους νόμους που δεν τους επιτρέπουν να διεκδικούν και να έχουν έστω επιμέρους κατακτήσεις. Και φυσικά εδώ η βιομηχανία της Ελλάδας, όπως τη λένε, που πρέπει να ενισχύσουμε, ο τουρισμός, που είναι το κύριο ζήτημα για το νησί της Κέρκυρας και ο ρόλος των εργαζομένων, μπορεί, όπως σωστά είπατε κύριε Πρόεδρε, να ευημερούν και οι αριθμοί και η ανάπτυξη και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και όλα αυτά, όμως οι εργαζόμενοι στον τουρισμό υποφέρουν είτε από τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων και τα εξοντωτικά ωράρια, είτε από την απληρωσιά, από το ότι δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει όταν τελειώνει η τουριστική περίοδος και δεν υπάρχει στοιχειώδη κοινωνική πρόνοια, ημέρημνα από το κράτος και για την απορρόφησή τους, αλλά κυρίως για να μπορέσουν να επιζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Και βεβαίως αφορούν αυτά τα ζητήματα και όλο τον υπόλοιπο λαό. Γιατί όταν δεν έχει ο εργάτης, όταν ο επαγγελματίας, ο αυτοαπασχολούμενος στο μαγαζί δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν έχει να πληρώσει τα χρέη που είναι τεράστια προς τις τράπεζες, όταν ο αγρότης που έχει αυτή τη μικρή παραγωγή, την όποια παραγωγή έχει τέλος πάντων ο καθένας με την προσπάθεια χρόνων και την οικογενειακή βοήθεια που έχει ο καθένας, να μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει του χρόνου το στρέμμα του, το χωράφι του και λοιπά, την ελιά του ή οτιδήποτε άλλο προϊόν και από τα υπόλοιπα που έχει εδώ πλούσια η Κέρκυρα, δεν μπορεί να ζήσει στοιχειωδώς την οικογένειά του και με τα προϊόντα, τις τιμές των προϊόντων και με όλα αυτά τα οποία θέτουμε. Άρα γι' αυτό εμείς μιλάμε ότι χρειάζεται με πρωτοπόρα την εργατική τάξη και το συνδικαλιστικό της κίνημα μια συμμαχία κοινωνική όλων των εργαζομένων που σε αλληλεγγύη μεταξύ τους θα αγωνίζονται έτσι ώστε να βρουν οριστική λύση αυτά τα προβλήματα και να κερδίζουμε ανάσες, βέβαια ανακούφισης και επιμέρους κατακτήσεις, αλλά κυρίως να ανοίγουμε το δρόμο για να λυθεί
οριστικά αυτή η κατάσταση, αυτά τα διέξοδα που μας δημιουργεί το ίδιο το σύστημα και αυτοί που έχουν κυβερνήσει τη χώρα μέχρι σήμερα. Και όλα τα ζητήματα πιστεύω είναι αλληλένδετα. Δεν ξέρω και οι συνάδελφοί σας που είναι εδώ από τα σωματεία, αλλά μεγάλη βιομηχανία είναι και οι μεταφορές, όλες οι μεταφορές. Από τα απλά μέσα στην πόλη και τις συγκοινωνίες μέχρι οι μεγάλες μεταφορικές που δουλεύουν εργαζόμενοι εκεί και έχουν τεράστια προβλήματα και η Ελλάδα επίσης έχει τέτοιο και πρέπει να αναπτύξει τις μεταφορές σε συνδυασμό με άλλες και άλλες πλευρές. Για παράδειγμα τώρα πάνε και κλείνουν, το ξέρετε, παραρτήματα ή τμήματα των τραπεζών, της τράπεζας που ήταν και εδώ στην Κέρκυρα, νομίζω υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και δεν σκέφτονται μάλλον, άλλες είναι οι σκοπιμότητες και άλλα είναι τα συμφέροντα που εξυπηρετούν για το πώς θα επιλύσουν προβλήματα των εργαζομένων και του λαού του ίδιου. Γιατί εδώ χρειάζεται να έχει το κατάστημα, το υποβαθμίζουν εκτός από τα προβλήματα που δημιουργούνται στον ίδιο τον κλάδο των εργαζομένων που απολύονται άνθρωποι, δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει κλπ. Άρα λέω, καταλήγοντας, για να ακούσουμε όλους σας, ότι χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται η ενότητά σας που πρέπει να γίνεται πάνω σε συγκεκριμένη βάση του να πηγαίνουμε μπροστά και όχι να δικαιολογούμε κάποιες ηγεσίες κομμάτων ή κάποιες κυβερνήσεις ή κάποιους μεγάλους εργοδότες, να ανοίγουν δρόμο για τους ίδιους τους εργαζόμενους και βεβαίως το ΚΚΕ σας λέμε όπως πάντα είναι εδώ, θα ακούσουμε τα αιτήματά σας, θα τα προωθήσουμε και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, θα κάνουμε παρεμβάσεις, αλλά κυρίως θα κάνουμε παρεμβάσεις μέσα στους δρόμους του αγώνα, γιατί εκεί τελικά κρίνονται όλα τα προβλήματα και εκεί τελικά αναγκάζεις κάτω από αυτή την πίεση του αγώνα, της διεκδίκησης της πάλης, οι κυβερνήσεις, αυτοί που έχουν την εξουσία και την πραγματική και την πολιτική εξουσία ως πολιτικό προσωπικό των μεγάλων συμφερόντων, να επιλύουν έστω κάποια ζητήματα για να μπορούμε να ανοίγουμε και ένα δρόμο προς τα μπρος με την καθημερινή πάλη. Αλλά σας το λέμε από την αρχή, αν δεν πάμε τον αγώνα όλοι μαζί μέχρι το τέλος, μέχρι να αλλάξει αυτή η κοινωνική οργάνωση, το κράτος αυτό να αλλάξει από ένα άλλο και να είναι πραγματικά εργατικό, πραγματικά λαϊκό, που θα ακολουθεί γνήσιες φιλολαϊκές πολιτικές και θα στρέφεται ενάντια στις ίδιες τις δομές αυτού του συστήματος που βασανίζουν και εκμεταλλεύονται τον εργαζόμενο λαό, τότε ο αγώνας θα μένει στη μέση. Γι' αυτό πρέπει να τον πάμε μέχρι το τέλος.